Και πριν από λίγο είδαμε την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η οποία μας αποκάλυψε ότι είχε νοσήσει με κορονοϊό και μιλήσαμε για την αγωνία των ηθοποιών σε περίπτωση έτσι νέου lockdown. Έλενα μου, κάναμε ένα ρεπορτάζ, μιλήσαμε με ηθοποιούς για να δούμε τι σκέφτονται αυτή τη στιγμή και πώς είναι η ψυχολογία τους. Στο θέατρο, ουσιαστικά στην παράσταση του Χάρη Ρώμα, στην παράσταση Κλέαρχος, Μαρίνα και Κοντός, μιλήσαμε για τους φόβους, για το φόβο ουσιαστικά για ένα lockdown και μιλήσαμε με όλους τους ηθοποιούς. Για πάμε να δούμε τι μας είπανε. Πολλά θέατρα έκλεισαν λόγω του COVID. Εσείς είστε από τους τυχερούς, πραγματικά. Είμαστε από τους τυχερούς, γιατί πληρούμε όλα τα μέτρα και, και όσον αφορά τον εξαερισμό, που είναι καινούριο σε τελευταίων προδιαγραφών, που φέρνει μόνο καινούριο αέρα και παίρνει όλο τον. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Είναι καινούριο ο χώρος. Φαντάζομαι και εσείς προσωπικά. Εννοείται. Και εμείς εννοείται ότι είμαστε. Έτσι πρέπει να είναι, ειδικά τώρα σε αυτή τη δουλειά, που αν λείψει ένας. Θα διαλυθεί το σύμπαν, το μικρό κόσμος μας. Γίνεται αντικατάσταση ή... να γίνει αντικατάσταση, να αρρωστήσει κάποιος, πρέπει να κατέβει παράσταση. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να προσέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Τα θέατρα είναι σε λίγο καλύτερη μοίρα από τα νυχταρινά κέντρα. Λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα, όλοι πάσχουν. Μην νομίζω ότι και τα θέατρα σφίζουν από κόσμο. Όλοι φοβούνται να βγουν έξω, οπότε κανείς δεν είναι προφυλαγμένος από αυτό. Υπάρχει μια βαριά ψυχολογία που αυτό αποτρέπει τον κόσμο από το να έρθει να συνοστιστεί. Υπάρχει μια δυσκολία. Δηλαδή τα θέατρα φέτος περνάνε μια πολύ μεγάλη κρίση, θα έλεγα. Πραγματικά, ενώ κατά τη διάρκεια της καραντίνας υπήρχε όλο αυτό το κίνημα του support art workers που χρειαστήκαμε στήριξη όλοι οι καλλιτέχνες αφού δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε. Τώρα διαπιστώνουμε ότι με ανοιχτά τα θέατρα, με ανοιχτούς τους χώρους, το support art workers είναι ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη να είναι επί της ουσίας. Γιατί με ανοιχτά τα θέατρα πραγματικά είναι πολύ, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, πολύ δύσκολο να δουλέψουν. Είναι δύσκολα για όλους μας, για όλους μας. Και όταν υπολογίζεις, μαθαίνω, ξέρω εγώ, ανθρώπους οι οποίοι έχουν εστιατόρια ή, ξέρω εγώ, μουσικούς οι οποίοι θα κάνανε, ξέρω εγώ, μια βραδιά κάπου σε ένα χώρο. Και όταν επενδύεις αυτό, δηλαδή ότι άλλοι έχουν αγοράσει εμπορεύματα και όλα αυτά θα μείνουν απόλυτα γιατί... Πώς το λένε, εννοώντας φαγητά και πώς το λένε, γιατί γίνονται τα κυρώσεις. Και να μην έχουμε απώλειες, αυτό είναι το άσχημο. Τα νέα μέτρα προς το παρόν δεν επηρεάζουν το θέατρο, ακόμα νομίζω. Έχει πληγεί πάρα πολύ η εστίαση. Λυπάμαι πολύ γι' αυτό, γιατί και εγώ πολλά χρόνια δούλευα και σε μπαρ και μπάρμαν και σερβιτόρος, οπότε ξέρω πώς είναι να βγάζει κάποιος το ψωμί του και δουλεύει πάρα πολλοί κόσμος. Οπότε είναι πολύ δύσκολο αυτό. Μιλήσαμε και με το Χάρη Ρώμα. Μιλήσαμε με το Χάρη Ρώμα, μας μίλησε φυσικά για τον κορονοϊό, για ένα νέο ιό, παλιό θα έλεγα, που ήρθε στην επιφάνεια ξανά, τον Τακαμούρη. Για όσους δεν το γνωρίζουν, μόνο ο Χάρη Ρώμα. Κωνσταντίνη και Ελένη. Ακριβώς, αλλά λέει και κάτι για το Σπύρο Μπιμπίλα, που είμαι σίγουρη θα συζητηθεί. Ωραία, για να τον ακούσουμε. Πολλά θέατρα κλείσανε λόγω κρουσμάτων COVID. Ο κόσμος φοβάται. Φοβάται, ναι. Φοβάται. Υπάρχει μια μερίδα κόσμου που. Έρχεται, που αισθάνεται ότι το θέατρο ή έχει εισπράξει και την πραγματικότητα που είναι ότι το θέατρο είναι το πιο ασφαλές μέσο διασκέδασης πλέον, διότι όλοι μπαίνουν εμβολιασμένοι, κάθονται στις καρέκλες τους και φοράνε τις μάσκες. Ο κόσμος δεν αισθάνεται όμως, δεν έχει τη διάθεση πάντα και ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες πρέπει να πω. Έχω τα καμούρι. Η Ελένη έχει. Τι είναι ρε παιδιά, το Τακαμούρι. Ήσασταν πολύ μπροστά. Με την Τακαμούρη δεν ξέρω αν ήμουν πολύ μπροστά, αλλά γενικώς σαν άνθρωπος νομίζω ότι βλέπω μπροστά, ότι μπορώ, έχω μια διορατικότητα και με ενδιαφέρει και η μεγάλη εικόνα, όπως είπα και πριν, και όχι η μικρή εικόνα. Ήρθε στη ζωή σας μια νέα σελίδα, αλλάξατε σελίδα στη ζωή σας. Ένας άντρας στην ηλικία μου και με τις αρμοδιότητες που έχω πλέον, νομίζω ότι γίνεται γραφικός να μιλάει τώρα για τους έρωτές του κλπ. Δεν αρμόζει, νομίζω, ούτε στην ηλικία μου, σε αυτό που αντιπροσωπεύω. Αυτό είναι για άλλου είδους παιδιά, αυτά που πηγαίνουν στα reality. Κάποιοι συνάδελφοί σας άφησαν τις παραστάσεις, όπως ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, η Μιριέλα Κουρεντή, και πήγαν στο Survivor. Συμφωνείτε? Δεν μου πέφτει λόγος στο αν έκαναν καλός ή κακός. Δεν μπορώ να ξέρω πώς... σε ποια ανάγκη μπορεί να βρέθηκαν, ψυχολογική για την ύπαρξή τους, για την προβολή τους. Και επίσης δεν μπορώ να ξέρω και το οικονομικό. Για τους νέους ανθρώπους που όπως σας λέω, παλεύουν να επιβιώσουν. Η επιβίωση είναι ιερό πράγμα και δεν θέλω να κάνω κριτική πάνω σε αυτό.
Δηλαδή, κάποιοι διαφωνούν, λένε ότι κάνουν κακό αυτά τα παιχνίδια στους ηθοποιούς, όπως ο Σπύρος Μπίλας. Κακό κάνουν σε ποιον, στο θέατρο ή στους ίδιους? Στους ίδιους. Ο Μπίλας είναι τόσο πολύ πονόψυχος που στεναχωριέται για αυτούς τώρα. Τι να σου πω, αυτό θα το πληρώσουν ήδη την επιλογή τους. Αν είναι δύσκολη η επόμενη μέρα, γιατί θα θεωρηθούν ρεαλιτάδες, γιατί ως προς αυτό θα το λέει ο Σπύρος, θα το πληρώσουν ήδη. Είναι μια επιλογή που την κάνουν μόνοι τους για τους X λόγους που έχουν και θα την πληρώσουν. Είναι εδώ για να διασκεδάσει τον κόσμο. Είναι δεύτερη σεζόν που παίζει και είμαστε ευχαριστημένοι γιατί ο κόσμος το αντιμετώπισε κατά διαστήματα με πολύ μεγάλη αγάπη. Παιδιά, πολύ ωραία μίλησε. Δηλαδή, μέχρι κεραίας, όλα, εγώ μέχρι κεραία συμφωνώ. Ναι. Όλο το κείμενο ήταν εξαιρετικό. Έχει κάτι που του πει ο Μπιμπίλα ή το είπε γενικά έτσι. Γενικά το είπε. Εντάξει, ήταν μπιχτούλα το ότι τόσο ψωμί που είναι. Όχι, δεν ήταν μπιχτούλα, νομίζω το είπε γενικά. Όμως να πούμε κάτι σε αυτό το σημείο. Ο Σπύρος Μπιμπίλας το είπε, να τον δικαιολογήσω λίγο, με αφορμή το χάνει Γιάννη Χατζηγεωργίου. Μα είναι παράσταση. Δεν ρωτήθηκε το είπε γενικώ. Γενικά όμω ο Σπύρος Μπιμπίλας είναι τόσο πονόψυχο γιατί είναι δίπλα στου ηθοποιού. Δηλαδή, εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιάννη, ναι, ότι θεωρώ ότι, ήταν, ότι κάποιο θέμα υπάρχει. Δεν ξέρω τι υπάρχει, δεν το λέω. Απλά πραγματικά ο Σπύρος. Να έχουμε αύριο καλεσμένο Σπύρο Μπιμπίλα να μας απαντήσει. Μας θα πει. Αν μου επιτρέπετε στο θέμα. Να πάμε ένα βιντεάκι σήμερα να το δείξουμε στον Μπιμπίλα να μας σχολιάσει μετά. Γιατί όχι. Θα κάνουμε και επίσης, θα γίνουμε. Τέλειο, αν μου επιτρέπετε, στο κομμάτι της προσωπικής ζωής δεν τον ρωτήσαμε ποτέ. Ο ίδιος μας είπε ότι χώρισε από μια μακροχρόνια σχέση 10 ετών λόγω του εμβολίου και ο ίδιος μας είπε ότι έχει μια καινούργια σχέση. Όχι, ένα λεπτό γιατί οι δημοσιογράφοι έχουμε γίνει σάκος του μπόξ. Τι έχει πιάσει σήμερα? Όχι, αλήθεια το λέω. Με ενοχλεί. Και, δεν το λέω για το χάρη, να το, ναι, είναι φίλος μου και το ξέρει πάρα πολλά χρόνια. Με ενοχλεί ότι ξαφνικά εμείς οι δημοσιογράφοι ξυπνάμε ένα πρωί και κάνουμε αδιάκριτες ερωτήσεις. Καμία ερώτηση καταρχήν δεν είναι αδιάκριτη. Και κατά δεύτερον, εγώ προσωπικά δεν θα ρωτούσα το Χάρη Ρώμα κάτι αν ο ίδιος δεν είχε πει σε μια άλλη εκπομπή ότι ξέρεις, έχω κάνει μια καινούργια σχέση και είμαι πολύ τυχερό. Ναι, και επίσης ο έρωτας δεν έχει ηλικία. Χάρη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε μου τη χάρη. Συμφωνώ στον τελευταίο, αλλά. Συγγνώμη. Υπάρχει κομμάτι δημοσιογράφων γύρω από την τηλεόραση. Α, λοιπόν. Τώρα. Λοιπόν, μα να πει τα λαμπάκια τώρα. Κατάλαβε. Λοιπόν, ο κύριος Ρώμας ή ο κάθε Ρώμας ή ο κάθε Χαϊκάλης έχει πρόβλημα με συγκεκριμένη εκπομπή ή με συγκεκριμένο δημοσιογράφο να αναφερθεί σε αυτόν ονομαστικά. Συμφωνώ. Και να μην βάζει το ίδιο σακί όλους. Γιατί αυτό το αλήθεια από τη συνέχεια δημοσιογράφοι. Μα δεν είπα αλήθεια δημοσιογράφοι. Λέω ότι λένε γενικότερα. Δεν μιλάω για το Ρώμα. Γενικόλογα μιλάω. Ούτε να βάζει κατηγορίε. Όλα είναι λάθος. Όποιο έχει πρόβλημα να πάρει τον τάδε που του έχει κάνει το θέμα και να πει τη δουλειά που έκανε. Ναι, σωστά. Από την άλλη, ο Χάρης Ρώμας θεωρώ μέσω από αυτού του πράγματος που ήθελε να πει και είπε για τη σχέση του, ήθελε να περάσει πόσο σημαντικό ή πόσο σημαντικός είναι ο εμβολιασμός. Και είναι κακό, θα ποινικοποιήσουμε και τον έρωτα τώρα, επειδή ο Χάρης Ρώμας έχει μία θέση. Άμα το πάρουμε και έτσι και ο Περιφερειάρχης λοιπόν που είναι εκεί, ξέρουμε, βγήκε το διαζύγιο του και με την κυρία Πατούλου δεν είναι μαζί και τον ρωτάμε. Τι θα γίνει δηλαδή, δεν θα μιλήσει, δεν είναι άνθρωπος. Δεν ξέρω τι. Από πού και σπουδή δηλαδή. Παιδιά, τι με την πολιτική, αποστηρώνεται. Παιδιά, εντάξει, και ο Πρωθυπουργός βγάζει φωτογραφίες. Καλά, κάνει και ρωτάει το άνθρωπο. Έχει μιλήσει πάρα πολύ για την κρίση που είχε στο γάμο του και είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Εντάξει. Εμένα γενικότερα μου αρέσει και η πολιτική να μην είναι αποστηρωμένη. Δηλαδή, εμένα ο Μητσοτάκης, το lifestyle του εντός εισαγωγικών, εμένα μου αρέσει που μιλάει ανοιχτά, που έχει μιλήσει για τις κρίσεις, που φωτογραφίζει με την οικογένειά του. Που, το θεωρώ πολύ προσιτό από το να είναι κάποιο. Αλλά εντάξει, ο καθένα. Αν θέλει από το να έχει μια σχέση υπάρχει, δηλαδή και θα το. Ποιο του έχει βάλει τέτοια πράγματα του Χάρη Ρώμα? Μπορεί καινούργια του σχέση. Πολύ κακός, πολύ κακός. Λυπάμαι, αυτό ο υπέροχος Χάρης Ρώμας που τον έχω θαυμάσει που έχει μια σχέση 10 χρόνων και όλοι πρέπει να το θαυμάζουμε ξαφνικά να ποινικοποιείται και αυτό. Έχει ανεβάσει. Επειδή έγινε έξαλλος ο Γιάννης μας. Δεν ήθελε σαλό. Όχι, για πάμε σαλό για να τον κάνουμε ακόμα πιο έξαλλο. Θα πάμε στο άλλο τραγουδιού. Δεν πρέπει να τον φέρουμε σε επαφή με τον Βαλάντι. Θα έχουν ωραίο διάλογο. Δεν το συζητάω. Ο Γιάννης είναι Viber μέσα. Ωραίο διάλογο ήρεμα. Ήταν το αρνί του Θεού και σε ξέσπασε με αυτό το χαμός. Το αρνί του Θεού αυτό έχει γυμίλει. Λοιπόν, πάμε στο χώρο.